οριστικοποιείται το κλείσιμο του συγκεκριμένου επαγγέλματος κατ' εξαίρεση όλων των υπόλοιπων επαγγελμάτων, από τους φορτηγατζίδες, ένα ομοειδές επάγγελμα, έως οποιοδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί. Έτσι όπως το λέτε τώρα, κύριε Ραγκούση, ίσως θα έχουν δίκιο να ξεσηκωθούν οι φορτηγατζίδες τώρα. Μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο. Εγώ θα σας έλεγα ότι αντικειμενικά και με χαρτί και μολύβι, με μαθηματική ακρίβεια, έχουν δίκιο. Γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά των φορτηγών έχει ανοίξει ορθάνυχτα κυριολεκτικά. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος θέλει με ένα πολύ μικρό παράβολο που πρέπει να καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο, μπορεί να αποκτήσει ένα φορτηγό και να, mm-hmm. να εξασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Σε αντίθεση με τα ταξί. Σε αντίθεση με τα ταξί, που όχι μόνο δεν μπορεί αυτό να το κάνει κανείς, αλλά όσοι εξακολουθούν και κατέχουν τις άδειες mm-hmm. δημοσίας χρήσεως, άρα δημόσιο αγαθό, άρα δημόσια περιουσία, mm-hmm. Ενός λαού που έχουμε υπερφορολογήσει και του οποίου έχουμε με οριζόντιο τρόπο περικόψει μισθούς και συντάξεις, mm-hmm. όποιος λοιπόν κατέχει αυτό το δημόσιο αγαθό, μπορεί να συνεχίζει να το εμπορεύεται στη μαύρη αγορά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αφού θα φορολογείται τώρα αυτό. Άρα εξακολουθεί, δεν θα φορολογείται. Θα φορολογείται τη δήλωση, η υπεραξία. Τίποτα. Η δήλωση θα είναι μια δήλωση εικονική, όπως και σήμερα συμβαίνει. Ότι δήθεν εγώ μου το κάνατε δωρεά το ταξί, ξέρω εγώ, με 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Και επί των 5.000 ευρώ τυπικά, εγώ θα πληρώνω ένα 20%, δηλαδή δεν ξέρω πόσο βγαίνει. Πολύ ένα 1.000 ναι. ευρώ. Ναι. Λοιπόν, ενώ η πραγματικότητα της συναλλαγής θα είναι ότι εγώ σας έδωσα 200.000 ευρώ, 150.000 ευρώ σε μια Ελλάδα mm-hmm. που έφτασε εδώ που έφτασε. Μέσα από την πολιτική των εξαιρέσεων, μέσα από την νομιμοποίηση της φοροδιαφυγής, που αν οι κυβερνήσεις του παρελθόντος που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία mm-hmm. μπορούν να πουν και μια δικαιολογία, εγώ πιστεύω ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών δεν μπορεί να πει καμία απολύτως δικαιολογία. Να καταλάβω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, φαίνεται δηλαδή ότι υπήρχε μια συμφωνία για το νομοσχέδιο της εποχής της δικιάς σας. Ο κύριος Βορύδης καταθέτει ένα νομοσχέδιο για το οποίο μας είχε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή ότι έχει παραδοθεί στην Τρόικα για να πει τις εκτιμήσεις της. Προφανώς για να το καταθέτει το νομοσχέδιο, οι εκτιμήσεις είναι. Συμφώνησε η Τρόικα. Συμφωνία. Αυτό που μας έχουν πει πάντως ναι. από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και ναι. της τωρινής πολιτικής ηγεσίας είναι ότι οι παρατηρήσεις της Τρόικας αφορούσαν σε ζητήματα ίσων σημασίας και κυρίως τεχνικής φύσεως. Που δεν αλλάζουν το ύφος. Μάλιστα. Μετά είπε βέβαια όμως ότι συνεχίζεται η διαδικασία. Ωραία. Τι ακριβώς συμβαίνει από αυτού και κατά πόσο έτσι κι αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε, να φτιάξουμε ένα νόμο με τη συμφωνία ή όχι τη Τρόικα. Και με τι από τα δύο συμφωνούσε η Τρόικα. Με το Ραγκούσα συμφωνούσε ή με το Βορύδη. Ή με το ΡΕΠΑ. Με ποιον συμφωνούσε. Του ΡΕΠΑ και του Βορύδη είναι ίδιο. Το ίδιο, ναι. Δύο, αν μου επιτρέπετε, παρατηρήσει. Μία επί τη ουσία και μία σε σχέση με την Τρόικα και το τι λέει η Τρόικα. Επί της ουσίας, το να ανοίξει και το επάγγελμα των ταξί, το να μην κάνει το πολιτικό σύστημα καμία εξαίρεση για μία και μοναδική συντεχνία, επαγγελματική ομάδα, δεν είναι θέμα Τρόικας που το επιβάλλει να το κάνουμε, είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής ηθικής. Να μην το ήθελε η Τρόικα από τη στιγμή που ανοίγουμε όλα τα επαγγέλματα. Από τη στιγμή που οριζόντια περικόψαμε μισθούς και συντάξεις αναπόφευκτα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια οικονομία να μην καταρρεύσει. Δεν έχουμε κανένα ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να εξαιρέσουμε την ομίγυρη, την επαγγελματική συντεχνία, την μικρή ολιγαρχία των ταξιτζίδων. Καλημέρα σας. Είμαι, με τον κύριο Ρίζο. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος. Γιατί αποφασίσατε να μην πάρετε μέρος? Πήραμε απόφαση να μην παρελάσουμε φέτος, γιατί δεν μπορούμε να παρελάσουμε μέσα από κυκλειδώματα και τέτοια. Πολεμήσαμε για μια ελεύθερη πατρίδα και δεν θα παρελάσουμε μέσα από κυκλειδώματα μπροστά σε αυτούς που εκχώρησαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδος μας. Είναι δύο κουβέντες όλες και όλες και σκληρές. Ενώ προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση κάποιοι, Γιώργο μου, ότι δεν παρελάβουν επειδή, λέει, τους κόψανε τα επιδόματα, που είναι και αυτό ακριβές και πολύ σοβαρό. Τι απαντάτε σε αυτό, τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Ρίζο? Και αυτό, εμάς στις συντάξεις μας που παίρνουμε, μας φορολογήσανε φέτος για πρώτη φορά, ενώ βάσει του συντάγματος του άρθρο 21, δοθήκαν αυτές οι συντάξεις προς τιμήν μας, για αυτό που προσφέραμε στην πατρίδα.
Πάντως εκείνο το οποίο προτάξατε δεν είναι αυτό το οποίο χάνεται. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα για μία ακόμα φορά πέρα από τα όσα έχετε προσφέρει στην πατρίδα. Ο κύριος Ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι με το Ταμείο Αρρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Αλλά το πιο αρρωγής, σημαντικό... Τα έσοδά του προέρχονται από κρατήσεις 2% από τους αναπήρους. Και τα το πιο σημαντικό πολέμου. Βέβαια, το πιο σημαντικό... Τα χρήματα που έχει το Ταμείο Αρρωγής θέλουν να μας τα πάρουν, θέλουν να το καταργήσουν το Ταμείο. Ξέρετε, το πιο σημαντικό βέβαια είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρατε. Και εγώ μένω σε αυτό. Δεν θα παρελάσουμε μπροστά σε αυτούς που παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία μας, είπατε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το συγκλονιστικό της υπόθεσης. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, δεν είναι ότι δεν συμμετέχετε στην παρέλαση γιατί έχετε κάποια κλαδικά αιτήματα, γιατί θα υποβάθμιζε ίσως και το μέγεθος της απόφασης, ας πούμε, αν θέλετε την ουσία, τη συμβολική της απόφασής σας, να μην παρελάσετε. Δεν κάνετε συνδικαλισμό δηλαδή, μη συμμετέχοντας στην παρέλαση, έτσι δεν είναι, κύριε Ρίζο? Ναι, δεν κάνουμε συνδικαλισμό, απλώς δεν μπορούμε να παρελάσουμε σε αυτούς μπροστά που εκχωρήσαν τα δικαιώματα της πατρίδος μας. Ενώ εμείς πολεμήσαμε, δώσαμε το αίμα για την πατρίδα, για να είμαστε ελεύθεροι.